Ποιο βγήκε και είπε ότι θα μα πάρουν τα ίμια, θα κάνουν από τέτοιο επίθεση τα ίμια. Ένα Τούρκο δημοσιογράφο, μία επίθεση σαν τα ίμια, σαν αυτή που είχε γίνει στα ίμια. Ναι. Ναι. Είναι ένα Τούρκο δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή. Δεν τυχαίο όμω. Όχι, μόνο είναι ο διευθυντή του Πρακτορείου Ειδήσεων Ανατολού και διαθέτει διάβλου επικοινωνία με το περιβάλλον του Ερντογάν. Αυτός λοιπόν εμφανίζεται βέβαιος ότι η ένταση με την Ελλάδα θα εξελιχθεί σε κρίση με την κατάληψη κάποιου νησιού ή κάποιας νησίδας στο Αιγαίο Πέλαγος. Είπε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία ενδέχεται να καταλάβει εκείνα τα νησιά στα οποία δεν έχει καθοριστεί το καθεστώς. Μάλιστα υπενθύμησε τις συνεχείς δηλώσεις του επικεφαλής της κεμαλικής αντιπολίτευσης με τις οποίες ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου ασκεί πιέσεις στον Ερντογάν και είπε ο δημοσιογράφος, επανέλαβε μάλλον, ότι υπάρχουν περίπου 150 νησιά και νησίδες που δεν έχει καθοριστεί το καθεστώς τους και από ό,τι έχω καταλάβει, είπε, ο κύριος Κιλιτζάρογλου εννοεί πως η Ελλάδα έχει καταλάβει κάποια από αυτά τα νησιά. Μάλιστα. Και εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Άγκυρα θα προχωρήσει ακόμα και σε κατάληψη ελληνικής νησίδας, επικαλούμενος το ανάλογο σκηνικό εκείνο με τα ίμια το 1996. Για να δείξει, λέει, θα το κάνει αυτό η Άγκυρα, για να δείξει τη σοβαρότητα που δίνει στο θέμα.